Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα αυτός και ο άλλος. Είναι αρχές της χρονιάς και ομολογώ ότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της χρονιάς, της τηλεοπτικής χρονιάς, είναι ότι προσθέθηκε ένα άλλο ερώτημα στη ζωή μας. Υπήρχε ένα ερώτημα μέχρι τώρα το οποίο ήταν: πώς ξυπνάτε κάθε πρωί? Τώρα μπήκε ένα άλλο ερώτημα που λέει: ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος? Έχουμε δύο αναπάντητα ερωτήματα στη ζωή μας. Μη σου πω και πώς ξενυχτάτε το βράδυ. Καλά, αυτό είναι τρίτο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν. Όπως είπαμε πάλι, σ' άλλο ένα αυτός και ο άλλος. Σήμερα έχουμε έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό. Είναι πολλά χρόνια σκηνοθέτης, είναι πολλά χρόνια παντρεμένος, είναι πολλά χρόνια ερωτευμένος. Και είναι ερωτευμένος με ό,τι καταπιάνεται. Αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, νομίζω δεν θα μπορούσα να είμαι κανένας άλλος. Είμαστε αυτό ακριβώς που μπορέσαμε να γίνουμε. Η φράση που με χαρακτηρίζει νομίζω ότι είναι το «τίποτα δεν πάει χαμένο». Και έχει να κάνει και με τα καλά που μας έχουν βρει, αλλά κυρίως με τα κακά, με τα άσχημα. Γιατί αυτά είναι και τα πιο χρήσιμα. Η φράση που απεχθάνομαι: «Όχι, αδερφέ, ο διάσημος που θα ήθελα να καλέσω σε γεύμα είναι πάρα πολύ διάσημο. Δεν είναι μόνο ένας. Είναι όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες των οποίων διαβάζω τη ζωή και τα λεγόμενά τους και είμαι τρελαμένος μαζί τους. Είναι πάρα πολύ αυτοί. Νομίζω δεν θα φτάσει ολόκληρη εκπομπή». Γρηγόρης Βαλτινός, λοιπόν. Καλώς ήρθες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Βλέπω την εκπομπή σας και έλεγα να πότε θα με καλέσουν και περίμενα τηλέφωνο. Και ήταν και περιπετειώδης αυτή η κλίση, η πρόσκληση. Είχαμε κανένα δυο αναβολές. Για άλλους λόγους. Είχαμε κανένα δυο αναβολές, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά γίνεται. Ναι, ακριβώς. Θα σας παρακαλούσα να κρατήσουμε μια σοβαρότητα. Ναι. Μου είπαν ότι είστε σοβαροί δημοσιογράφοι. Εγώ έχω μια ροπή προς το αστείο και θα σας καταστρέψω την εκπομπή. Ελπίζουμε να το βγάλετε από εμάς αυτό, γιατί δεν το έχουμε αυτό το αστείο πραγματικά. Μας λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας. Δεν το έχουμε. Ελπίζω να μας το βγάλεις. Και θέλω να δω τη ροπή. Πραγματικά θέλω να πέσουμε όλοι. Να πέσουμε όλοι στα πατώματα. Τη ροπή που είναι φυσική δύναμη. Ναι. Γρηγόρη, μιλήσαμε για ερωτήματα. Το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας είναι το εμβόλιο. Ναι. Και δεν είναι το ερώτημα ως προς το εμβόλιο. Είναι ερώτημα που γίνεται στον καθέναν, αν θέλει, αν προτίθεται, αν το σκέπτεται να κάνει το εμβόλιο. Κοίταξε να δεις τώρα, αν ρωτάς εμένα, θα το κάνω το εμβόλιο, γιατί πρώτον είμαι και ανήκω στις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Γιατί? Από ποια πλευρά? Ηλικιακά. Δεν πάει έτσι. Έτσι δεν πάει. Τι νιώθουμε. Έχει γενική παράμετρο. Νιώθω λοιπόν ότι πρέπει να κάνω ακριβώς αυτό που μου λένε οι γιατροί και οι λοιμοξιολόγοι. Και πραγματικά οργίζομαι με όλα αυτά τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, όπου βγαίνουν διάφοροι σοφοί και λένε: εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω ότι έχει νερό, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα. Και το πιστεύω που λες είναι πολύ ευγενικό. Ναι. Συνήθως δεν λένε εγώ πιστεύω. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Το άλλο. Είναι. Πραγματικά εξοργίζομαι, ναι. Γιατί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι όλοι αυτοί. Έτσι. Mm-hmm. Διότι αυτά τα πράγματα είναι και ατεκμηρίωτα που ακούω καμιά φορά ή που διαβάζω. Και επειδή τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα, ο καθένας έχει το κανάλι του. Mm-hmm. Το site τώρα του, πιάνε. Το blog του. Τα social media. Τα social, πώς τα λένε τα... Influencer, το ένα, το άλλο. Ναι. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση της ευθύνης. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνική ευαισθησία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακολουθούν κατά χιλιάδες πολλές φορές κάποιους άλλους ανθρώπους. Ναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την ευθύνη του τι θα πούμε. Ας μιλήσουμε για το θέμα του κορονοϊού και να το συσχετίσουμε με το θέατρο. Είχες πει ότι θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο θέατρο και ειδικότερα στους ηθοποιούς μεγάλης ηλικίας, ότι θα είναι σαν να έχουν βγει στη σύνταξη. Ακριβώς. Έτσι αισθάνομαι και εγώ, παιδιά, τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες. Είναι μια πρόβα σύνταξης, μια πρόβα για τα γεράματα. Τα δύο ρούχα που φοράω συνήθως είναι μια φόρμα και μια πιτζάμα. Δεν φοράω τίποτα άλλο. Τη φόρμα για να πάω στο φαρμακείο και στο σούπερ μάρκετ και την πιτζάμα για να είμαι μέσα στο σπίτι, στο κρεβάτι και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Ειδικά το θέατρο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
Και δεν το λέω σαν σχήμα λόγου. Το θέατρο είναι από τις λίγες δουλειές που θέλουν τεράστια επένδυση πριν ανέβει μία παράσταση. Mm. Πριν ανέβει μία παράσταση μπορεί να πρέπει να ξοδέψει και 100 και 200 χιλιάδες. Σκηνικά, κοστούμια, προκαταβολές, ηθοποιείς, συντελεστές, προσωπικό, ναι. Θέατρο, ενίκεια. Και ξαφνικά, stop. Και όχι μόνο ένα stop. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, stop. Και δεν υπάρχει προοπτική, δηλαδή. Δεν βλέπεις μπροστά στην άκρη του τούνελ να δεις ένα φως και να πούμε ότι, ξέρω εγώ, τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν τα θέατρα, τον Μάρτιο θα ξεκινήσουν τα θέατρα. Δεν το βλέπει κανένας ηθοποιός αυτή τη στιγμή ορατό αυτό το πράγμα. Όχι, το όχι. Τέλος. Υπάρχουν ηθοποιοί με οικογένειες, με παιδιά που δεν έχουν αποθεματικό, δεν έχουν αφήσει στην πάντα κάτι από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι μια πολύ φτωχή. Είναι, ποιος το σκεφτεί. Είναι φτωχή τέχνη το θέατρο. Ναι. Ειδικά για το 99% των ηθοποιών. Βέβαια, ναι. Εσύ όμως μάθαμε ότι έχω διαβάσαμε. Εγώ ότι έχω τεράστια περιουσία. Ναι, ναι. Εκτός από αυτό, ναι. Ευχαριστώ που το είπες, ευχαριστώ που έβγαλες από τη δύσκολη θέση, ότι έχεις βρει τρόπο να κάνεις θέατρο, να παίζεις θέατρο, να κάνεις πρόβες στις βόλτες σου, έξω στο lockdown, με το σκύλο σου, προβάρεις λόγια, λες. Εγώ, εάν δεν κάνω ασκήσεις φωνητικές το πρωί, δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν, ο Αρίστος, έτσι είναι. Αρίστος. Ο Αρίστος. Από πού βγαίνει το Αρίστος? Ο γιος μου λέει ότι βγαίνει από το Αριστούργημα. Αριστούργημα. Όχι, από τη Στυρόπιτα. Λοιπόν, αρχίζω λοιπόν και τραγουδάω στο δρόμο. Περνάει ο κόσμος δίπλα. Ο Αρίστος με έχει συνηθίσει. Στην αρχή με κοίταγε λιγάκι και έτσι. Νόμιζε ότι κάτι του λέω τραγουδιστικά και προσπαθούσε να καταλάβει. Μετά συνήθισε. Μετά σε συνόδευε. Ναι. Προχωράει κανονικά. Ο κόσμος με βλέπει. Σου λέει, δεν θα είναι καλά αυτός. Σου λέει, είναι ο καημένος. Τι είπα, ο γραφικός της γειτονιάς. Μια επίπτωση του κορονοϊού θα λέει. Γρηγόρη, τι τραγούδια τραγουδάς? Κοίταξε, συνήθως γυμνάζω τη φωνή μου και ζεσταίνομαι με τραγούδια του Θοδωράκη από το Άξιον Εστί, γιατί να έχει και μια ποιότητα. Ναι, βέβαια. Είναι και ο σκύλος δίπλα να ακούσει κάτι καλό. Το ότι υπερμάχω. Α, μάλιστα. Ναι, τέτοια, δύσκολα. Σε έχω δει το 97. Στο θέατρο που τώρα δεν υπάρχει, νομίζω το Αθήνεον, στο βιολιστή στη Στέγη. Το βιολιστή. Και το έχω ξαναδεί αυτό το θεατρικό και δεν μπορώ να ξεχάσω, ειλικρινά σου μιλάω, τη φωνή σου και το στήσιμό σου, ερμηνεύοντας το τραγούδι των τίτλων που θα λέγαμε τώρα. Το πλούσιος ανήμουν. Mm. Δηλαδή δεν τραγουδάς για να τραγουδήσεις. Πλούσιος ανήμουν. Να 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 να. Όλη μέρα τα παταπατάμ, πλούσιος αν ήμουνα. Hey! Δεν θα σκοτωνόμουν για παταπαταπατάπα όλη μέρα στη δουλειά. Έτσι κι είχα τυπητυπητά, αχ λίγα βικικίνια πιο πολλά. Μια σπιταρόνα θα είχαμε χίλια δωμάτια στη πιο ακριβή γειτονιά. Με πέτρινη στέγη και ξύλινο πάτωμα θα είχα μια σκάλα ωραία ψηλή για να ανέβω και μια πιο ψηλή να κατεβώ και ακόμα για φιγούρα άλλες δυο. Γεμάτια αυλή μου με πάπιες και κότες και χήνες, γαλόπουλα, φρέσκα στρούμπουλα, να κράζουν όσο μπορούν πιο δυνατά. Κο-κο-κο-κο, γλου-γλου-γλου, πα-πα-πα, σαν ορχήστρα να παίρνουνε του κόσμου τα αυτιά, του πλουσίου να λένε είναι όλα αυτά. Πλούσιος αν ήμουν, όλη μέρα ταμπαταμπαταμ, πλούσιος αν ήμουνα. Μου έχει μείνει αξέχαστη αυτή η παράσταση. Και ως αφηγητής νομίζω ότι έχεις κάνει μεγάλη καριέρα. Ευχαριστώ. Ως αφηγητής. Θεωρώ αναπόσπαστο το τραγούδι από τη δουλειά μας. Ειδικά αν μπορείς να τραγουδήσεις. Έχω κάνει αρκετά musical. Έχω και μία πετριά με το τραγούδι και όπου
όπου γάμος και χαρά η Βασίλο Πρώτη. Έχω κάνει συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη, έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Σε γάμο πράγματα. Δηλαδή έχεις πάρει μικρόφωνο και έχεις αφιερώσει σε γάμο, στο ζευγάρι τραγούδι. Εδώ κοντεύω να το κάνω σε κηδεία. Όλο αυτόν τον καιρό που έλειπε το θέατρο από τη ζωή σου, πώς το αναπλήρωσες? Θα σας πω τα τετριμένα τώρα, αλλά... Και μέσα σου, δηλαδή πέρα από το... Ναι. Είναι η δημιουργικότητα. Ναι, ναι. Είναι οι ώρες, είναι κοίταξε το ένα, είναι το άλλο, είναι η κάλυψη αυτών των πραγμάτων. Εγώ συνήθως όπου κάθομαι μέσα στο σπίτι και μέσα στο γραφείο μου, έχω διάφορες ντάνες με βιβλία. Όπου λέω, αυτό θα το διαβάσω σε ένα μήνα. Σε λίγο. Ναι. Αυτό σε λίγο, αυτό σε λίγο, αυτό σε λίγο, αυτό σε λίγο. Μαζεύονται κάτι ντάνες. Ναι. Ευτυχώς αυτές οι ντάνες τώρα κατέβηκαν. Κατέβηκαν. Λιγάκι. Έχω δει όλο το Σέξπιρ και έχω ξαναδιαβάσει όλο το Σέξπιρ. Έχω διαβάσει πάλι όλα τα θεατρικά που σκέφτομαι να ανεβάσω, να ξαναπεράσουν μια κρυσάρα. Τι άλλο. Έχεις δει, είπαμε, τον εαυτό σου. Έχεις πει ότι είχες δει και τον εαυτό σου. Βλέπεις παλιές σκηνές από ταινίες και τα λοιπά, μάλλον από σειρές, από θεατρικές παραστάσεις, και κάποιες στιγμές έχεις πει ότι είσαι ατάλλαντος. Μπορώ να σας το πω και τώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Καθαρίζω και τους σκληρούς δίσκους. Ναι, ναι. Τακτοποιώ το αρχείο μου και τα λοιπά, γιατί είμαι και αρχαιοκράτης. Ναι. Μην κάνετε σαρδάμ. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Εκεί με βλέπω σε παραστάσεις του παρελθόντος, 10 χρόνια, 20, 30 χρόνια πίσω, γιατί έχω και 40 χρόνια στο θέατρο. Και λέω, πώς δεν με είχαν συλλάβει, πώς συνέχισα, πώς μου ξαναδώσανε ρόλους. Μπορώ να σας πω ότι από τις 50 παραστάσεις, μου άρεσα στις 5. Α, είναι δυνατόν τώρα αυτό. Ως ηθοποιός, ή ως σκηνοθέτης που είναι ένας ηθοποιός απέναντί του. Ως απειρία, ως ψευταδούρα, ως... Αλλά βέβαια υπάρχει, για να τα λέμε κιόλας και να έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα, υπάρχει το εξής ελαφρυντικό. Όταν μαγνητοσκοπείς το θέατρο για να το δεις στην τηλεόραση, στην οθόνη. Δεν αποδίδει το... Ναι. Ναι. Τι γίνεται, βγαίνεις υπερβολικός, βγαίνεις ψεύτικος. Κάτι που στη ζωντανή παράσταση δεν συμβαίνει. Δεν φαίνεται, ναι, σωστά. Θέλει με ένα τσίμπημα. Ναι, δεν είναι η λογική του, της τηλεοπτικής σειράς στο θέατρο. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, σπίτι, ναι. Σωστό, πάρες, σωστό. Νερό, είναι, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι για να το δει ο θεατής από κάτω, δεν είναι για να το δουν οι κάμερες. Τώρα τελευταία που γίνονται πάρα πολλές παραστάσεις. Διαδικτυακές, αυτό εννοείς. Διαδικτυακές. Δεν ξέρω αν πρέπει να με βρούνε σύμφωνο. Νομίζω ότι αδικούνται ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Όταν κάνεις το θέατρο στην τηλεόραση, στο λάπτοπ, στο κινητό, στο τάμπλετ, ακόμα και στο σινεμά, θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Άλλη μια είναι, άλλη όμως. Σκηνοθεσία. Είναι δύο διαφορετικές τέχνες που προσπαθούν να γίνουν μία. Από το τίποτα όμως, θα πει ο άλλος να μην έχουμε τίποτα. Τουλάχιστον να έχουμε το διαδικτυακό. Ο αντίλογος δηλαδή, είναι αυτό. Θα μείνουμε χωρίς θέατρο. Ναι, αλλά υπάρχει ένα. Είναι καιρός, είναι πολλοί μήνες αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι λίγο. Έπρεπε να βρεθούν άλλοι τρόποι. Μερικοί συνάδελφοί μου και σκηνοθέτες έχουν βρει τρόπους. Δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ, ας πούμε, με τη λογοτεχνία που περνάει στην αφήγηση, στο θέατρο, στο ραδιόφωνο. Επειδή ο κόσμος δεν διαβάζει πια. Τρέχει πάρα πολύ. Και γενικά έχετε μπελιάσει. Είσαι γενικά αυστηρός με τον εαυτό σου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σου έχει κοστίσει αυτό. Κοίταξε να δεις, μου έχει να κοστίσει... Να απορρίψεις πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην θεωρήσεις ότι θα πάνε. Μου έχει κοστίσει λίγο στην υγεία μου. Ναι. Μια παλινδρόμηση, μια... Καλά, παλινδρόμηση έχουν και δημοσιογράφοι. Ναι. Στο εξομολογούμε. Είμαστε κοντά ίσως. Ναι. Μου έχει κοστίσει, ναι, πραγματικά, άγχος, στρες, ναι. Stress attack. Αλλά δεν θέλει. Ναι. Έχουν πάει στο νοσοκομείο δηλαδή. Σε έχουν πάει στο νοσοκομείο για από παράσταση. Από παράσταση στο διάλειμμα. Από το διάλειμμα, σταμάτησε η παράσταση. Δεν μπορούσα. Νομίζω ήταν η ερωτική αναρχία στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και ήταν κρίση πανικού αυτό. Ήταν κρίση πανικού. Κατάλαβες κάτι πάνω στη σκηνή, πάνω στο έργο. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ναι, το κλασικό της κρίσης πανικού. Ανέβηκαν οι παλμοί. Ναι. Ο γιατρός μου είπε αργότερα, απορώ πως δεν πέθανες. Πόσο τυχερός είσαι. Χτύπα ξύλο. Ναι. Τακί, να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Ό,τι θες. Έχω αρχίσει να συνηθίζω τη μάσκα. Εγώ να δεις. Που για να πάω κουζίνα σαλόνι στέλνω SMS.
πάμε λίγο στις αρχές τις δικές σου. Mm-hmm. Μεγάλωσες με τη μητέρα σου. Είχαν χωρίσει οι γονείς σου όταν ήσουν ενός και μεγάλωσες ουσιαστικά με τη μητέρα σου. Με τη μαμά, ναι. Τα έκανε όλα η μαμά. Τα έκανε όλα. Mm. Το ανδρικό πρότυπο ποιο ήτανε? Και το λέω αυτό γιατί έχεις κάνει δύο γιους, έχουν μεγαλώσει μαζί σου. Κατάλαβες ότι όταν ήσουν στην ηλικία, την παιδική, σου έλειπε το ανδρικό πρότυπο? Μου έλειπε το ανδρικό πρότυπο, το καταλαβαίνεις αργότερα αυτό. Γι' αυτό το λέω. Όταν είσαι μικρός, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις κάτι, έχεις κάποιο πρόβλημα, έχεις κάποια ανησυχία. Νιώθεις λίγο άσχημα στο σχολείο γιατί είσαι το μόνο παιδί του οποίου ο πατέρας δεν έχει εμφανιστεί. Ένιωθα λοιπόν κι εγώ λίγο περίεργα. Ντρεπόμουν λιγάκι. Ανεξήγητα. Που δεν είχε πατέρα σου. Δεν είχε έρθει ποτέ. Δεν είχα ανδρικό πρότυπο, εν πάση περιπτώσει. Αργότερα ο πατριός μου, γιατί η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε, δεν κατάφερε ή αυτός ή εγώ να γίνει ανδρικό πρότυπο για μένα. Ίσως να το αποθούσα γιατί ένιωθα ότι δεν είναι βιολογικό. Ναι. Συναντηθήκατε όμως. Ναι, βέβαια. Τον πατέρα μου τον γνώρισα όταν ήμουνα 25 χρονών. Ήταν στην Αμερική. Ουσιαστικά δεν τον θυμόμουν. Πρώτη φορά 25 χρονών. Πρώτη φορά 25. Επαφή δεν είχατε καμία. Ναι. Ένα γράμμα. Θα σου πω. Από 20 χρονών και μετά, μέσω του ξαδέρφου μου του Ρούλη, που είναι θα έλεγα, ο ενωτικός της οικογένειας, μας έφερε σε επαφή, άρχισα να έχω αλληλογραφία με τον πατέρα μου, χωρίς να έχω καν εικόνα του. Ναι, ναι. Αρχίσα να ανταλλάσσουμε κάποιες φωτογραφίες και κάποια στιγμή, στα 25, ήρθε από την Αμερική. Μου έγραφε να πάω στην Αμερική. Θα μπορούσα να είμαι στην Αμερική και να μην είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Αν πήγαινες τότε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγα όμως. Κάτι το οποίο ενδεχομένως θα σκότωνε τη μητέρα μου. Λοιπόν... Γι' αυτό το λόγο δεν το έκανες. Και γι' αυτό. Ναι, ναι. Τη μητέρα μου την έχω πάρα πολύ ψηλά. Ό,τι είμαι, το οφείλω σε αυτήν. Λοιπόν, ήρθε κάποια στιγμή και τον γνώρισα. Πώς ήταν η συνάντηση? Πώς είχες προετοιμαστεί για αυτή τη συνάντηση? Είχα προετοιμαστεί, υπήρχε track βεβαίως. Ναι. Έτσι. Όχι ιδιαίτερο όμως. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν αρκετά ψύχρεμος. Καταλαβαίνεις. Συναντηθήκαμε στο σπίτι, ένα συγγενικό σπίτι. Και γίνανε οι αναμενόμενες αγκαλιές, συγκινήσεις. Έκλαιγε όλο το σόι, κλαίγαν οι θιές, τα ξαδέρφια. Θυμό είχες καθόλου μέσα? Όχι, να σου πω γιατί. Όταν χωρίσανε, ήμουνα ενός έτους. Δεν είχα κάποια συγκεκριμένη αιτία για την οποία χωρίσανε. Ναι. Δηλαδή, να μας έχει εγκαταλείψει, να έχει βρει μια άλλη γυναίκα. Μικρή ηλικία. Πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Δεν είχα θυμό, δεν είχα καταλάβει ότι έπρεπε να έχω πατέρα. Όταν τελείωσε αυτή η συνάντηση, ναι, ένιωθες να είχαν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες σου για αυτή τη συνάντηση? Ναι. Ή έλειψε κάτι, κάποια απογοήτευση ενδεχομένως, κάτι που κέρδισες ή να σου άρεσε καλύτερα? Ήμουνα ιδιαίτερα χαρούμενος, ναι, που σταμάτησε όλο αυτό το πράγμα, που έγινα κι εγώ ενωτικός και έκανα εγώ το πλησίασμα που θα έπρεπε να έχει κάνει ενδεχομένως το ένα μέρος η μητέρα μου και αυτός. Μπήκα εγώ στη μέση, σαν ο ΙΕ, και το έκανα εγώ. Έχεις πει ότι αυτός που θέλει να πείσει το αγόρι είναι πιο πολύ ο αρσενικός γονέας του. Το αγόρι δηλαδή θέλει να, πει, να του πει ο μπαμπάς μπράβο αντί να του πει η μαμά. Εγώ πάντως το είχα, το λέω για να σε βγάλω τη δύσκολη θέση. Πολύ. Εγώ το είχα αυτό. Ισχύει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν μπόρεσα να το αισθανθώ γιατί όλες μου τις εξετάσεις τις έδινα στη μητέρα μου. Βεβαίως κάποια στιγμή θέλησα να πιστεί και ο πατριός μου ότι η επιλογή μου είναι καλή. Τον οποίο μάλιστα τον καημένο τον είχα ξεγελάσει. Του λέγω ότι πάω σε κάποια σχολή τέχνης. Μου λέγε ποιας τέχνης? Τι θα τεχνίσεις? Α, του το ακριβές. Έδωσα αστυνομική, παιδιά. Φρόντισα να μην περάσω. Παρόλο που δεν άντεξα, είχα γράψει 18-20 στην έκθεση. Ήμουν καλός στην έκθεση. Αλλά δεν πέρασα, γιατί αν πέρναγα, θα με αναγκάζανε να πάω να τελειώσω τη νομική. Θα σε αναγκάζανε η μαμά σου ή και ο πατριός όλοι, σου? Όλοι, όλοι, όλοι. Ενώ, ας πούμε, άκουγες τον πατριό σου για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνεις. Ο καλλιτέχνης δεν πολύ ακούει.
Ναι. Επειδή την είχα την Πετριά από μικρός και τα παιχνίδια μου ήταν παραστατικά, οι χοροδίες, να είμαι μαέστρος, να τραγουδάω, να παίζω, να κάνω παραστάσεις, να απαγγέλω ποίηματα. Ψωνάρα από πολύ μικρός. Λοιπόν, ψωνάρα από πολύ μικρός. Ναι, δεν νομίζω να τους άκουγα. Κάτι θα βρίσκα, θα ξεγλιστρούσα σαν το χέλι, όπως ξεγλίστρισα. Δεν έλεγα ποτέ πια, η μαμά μαζί, συνωμοσία, ήξερε πολύ καλά τι κάνω, ήξερε ότι πάω στο θέατρο. Ο καημένος ο πατριός μου δεν καταλάβαινε. Κόμμα. Ναι. Όταν άρχισα να κάνω παράσταση, δεν είχα άλλη επιλογή από το να πετύχω. Ναι. Ήτανε πάρα πολύ επιτακτικό αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ήμουνα πάντα πάρα πολύ προσεκτικός, πολύ διαβαστερός, πολύ δουλευταράς. Έπρεπε να πετύχω. Και ήμουνα πάντα πάρα πολύ προσεκτικός. Υπήρξαν πάρα πολλοί πειρασμοί στην αρχή. Και διασημότητας και οικονομικοί πειρασμοί. Δηλαδή ξεκίνησα με το βασικό μισθό, έμεινα 2-3 χρόνια με το βασικό μισθό, όταν άρχισε μία, πώς το λένε, μία επέλαση των βιντεοκασετών. Εγώ έπαιρνα, ξέρω εγώ... κάνει πρόταση να πας να κάνεις βιντεο. Έπαιρνα 15.000 δραχμές τότε. Πόσο είναι τώρα, 50 ευρώ. Κάπου εκεί, 50 ευρώ, 17.000. Και μόλις άρχισαν οι βιντεοκασέτες μου δώσανε 2 εκατομμύρια. Εγώ τότε είχα ένα μηχανάκι. Το οποίο ήταν, όχι, ήταν μοτοποδήλατο. Το είχα πάρει μεταχειρισμένο. Μόλις είχε λίγο ανηφόρα, έπρεπε να κάνω και τα αυτά. Μου δώσαν λοιπόν αμέσως 2 εκατομμύρια. Παιδιά, ποιος δεν θα τα έπαιρνε. Λες, πάει ανηφόρα. Θυμάστε την ταινία, ποια ήταν. Δεν τα πήρα. Και μου λέγανε και οι φίλοι μου, μην είσαι χαζός, πάρτα. Έλεγα, δεν πειράζει, θα τα πάρω αργότερα. Φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα ήταν η καταστροφή μου αυτό το πράγμα. Είχα και καλό ξεκίνημα με τον Ντασέν, με την Ελίνα, με τον Φέρτη. Και όχι μόνο. Δεν ήθελα να... Με την Βουγιουκλάκη. Μπήκανε βάση. Δεν ήθελα να τους διαψεύσω αυτούς τους ανθρώπους. Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Λάσκαρη. Έχεις παίξει και με τις τρεις. Και με την Όνικα Γαλινέα. Με την Κάτια Τανδουλάκη. Είχες πει ότι όταν τις έβλεπες να παίζουν, προσπαθούσες να κατανοείς τους λόγους για τους οποίους έγιναν μεγάλες ηθοποιοί. Και κατάλαβα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο καθένας γίνεται κάτι για κάποιους λόγους. Για τη Βουγιουκλάκη. Ποια ήταν τη στοιχεία αυτή που την κάνανε μεγάλο ηθοποιό, από την πλευρά ενός ηθοποιού? Είχε μια μοναδικότητα η Αλίκη. Ήταν αυτό που ζήταγε ο Έλληνας με τα πολεμικά. Και για πολλά χρόνια. Και για αρκετά χρόνια. Ακόμα και τώρα. Δεν έχει ξεπεραστεί. Ναι. Υπάρχουν δε κάποιες ταινίες, τις οποίες τις βλέπουμε ακόμα. Και καταλαβαίνεις ότι έχει και ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ειδικά στις πρώτες ταινίες της. Βλέπεις πόσο άμεσα παίζει. Πόσο τρυφερή είναι. Πόσο γλυκιά και πόσο επικοινωνιακή. Πριν ακόμα αποκτήσει μια περσόνα που δεν ήθελε ούτε ο κόσμος να την αλλάξει. Ούτε ο κόσμος την ήθελε αλλιώς. Συνεχίζουμε. Βλέπεις κάτι? Παιδιά, βλέπεις κάτι? Μέχρι τώρα νόμιζα ότι αυτός είναι αυτός και ο άλλος είναι ο άλλος. Αλλά τώρα κατάλαβα ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος. Και νομίζω ότι το κάνετε επίτηδες, μας τρολάρετε. Ναι, για να σας κοροϊδέψουμε. Σίγουρα, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν θα συμπληρώσω στη σκέψη σου ότι αν υπήρχε μόνο μία αλήθεια, η ζωή θα ήταν μονότονη. Αχ, αυτό το λέτε για να δικαιολογήσετε τους φόνους που κάνετε. Ναι. Αυτό το έλεγα στην Ελλάδα. Με το βαμβάκι. Είμαστε serial killers. Από τα serial. Από τα serial. Βλέπουμε πολλά serial. Το έλεγα στην φράση. Στην ανατομία το έλεγα. Στην ανατομία. Στο κλείσιμο της ανατομίας. 2 λεπτά συμμετοχή σε μία σειρά που σε καθιέρωσε. Ακριβώς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Όλος ο κόσμος έρχεται ακόμα στο θέατρο, στο καμαρίνι, μετά την παράσταση και μου λένε, αχ, φρε παιδί μου. Εκείνη η ανατομία. Λέω, σας άρεσε, ναι. Έπαιζα 2 λεπτά κι εγώ κάθε φορά. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Επειδή είχε πολύ κύρος αυτός ο... Δεν ξέρω τι ήταν, εισαγγελέας, ήτανε... Τι ήταν τελικά? Εγκληματολόγος, ήτανε... Τίποτα. Ξέρατε, υπήρχε κόνσεπτ το τι ήταν αυτός. Ήτανε...
Αφού έλεγε στην αρχή, γεια σας, είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ναι. Νομίζω αυτός ήταν. Ο Βαλτινός. Ναι, νομίζω ο Βαλτινός ήταν. Και άλλο. Και πραγματικά το χρωστάω αυτό στον Πάνο τον Κοκκινόπουλο και στην Πέστη Βουδούρη. Να είναι καλά, Πάνο. Όταν μου το προτείνανε, παραλίγο να μην το δεχτώ. Λέω, τώρα τι θα κάνω τον αφηγητή. Εγώ είμαι ηθοποιός, πρέπει να παίξω ρόλους. Ο Πάνος επέμενε, με έπεισε. Και τελικά απεδείχθη ότι ήταν ένας ρόλος ο οποίος με καθιέρωσε όχι μόνο μέσα στο σίριαλ, ήταν δυναμική η παρουσία, αλλά και γενικότερα σαν αφηγητή. Βέβαια, σαν αφηγητή με έχει καθιερώσει και η αγάπη που έχω προς τα κείμενα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Προς την ποίηση, προς τις συναυλίες, προς το ραδιόφωνο, σε όλα αυτά. Αλλά η ανατομία πραγματικά ήταν σταθμός. Θα το ξαναέκανες, δηλαδή αν γινόταν ένα remake της ανατομίας και σου λέγανε πάλι να κάνεις τον ίδιο ρόλο, θα το έκανες? Με μεγάλη χαρά. Α, δίνουμε ιδέες τώρα. Με μεγάλη χαρά. Μα ήταν να το κάνουμε τότε. Είχαμε μιλήσει με τον αείμνηστο το Μίνο Ακυριακού να το ξανακάνουμε. Αλλά είχε αλλάξει κόνσεπτ. Είχε βγει με άλλους τίτλους και με άλλα. Από ό,τι διαβάσαμε, είχες και στο Κοκκινόπουλος, με τον Κοκκινόπουλο, μάλλον τη γλίτωσες. Το έκανες. Γιατί σκεφτόσουν να μην το κάνεις. Έχεις ρανδεβού όμως και το Μαρκορά. Σου είχε προτεθεί να κάνεις το Μαρκορά. Λες το. Ναι, το διώξανε. Νομίζω τον ποιητή το Μαρκορά. Όχι, μέχρι Παλαμά. Μέχρι Παλαμά. Ναι, πιο πάνω δεν έχω πάει. Λοιπόν. Ναι. Δεν μου κάτσε. Κοίτα, ναι, ομολογώ πάντως ότι δεν ήταν κάτι που θα σου ταιριάζε. Ναι, ναι. Φοβάμαι δηλαδή, λίγο. Είναι πιο πολύ Σεριανόπουλος ο ρόλος αυτός. Φοβάμαι λίγο την κωμωδία στην τηλεόραση. Ναι. Μπορεί να σε κάψει. Γενικά η συμμετοχή στην τηλεόραση μπορεί να σε κάψει αν είναι υπερβολική, αν είναι πολύ, σε ποσότητα. Αν δεν είναι αληθινή. Σε ποσότητα αν είναι πολύ. Δεν έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Απλώς κάποια πράγματα που έκανα, είχα τη χαρά, την ευλογία να κάνουν επιτυχία. Για μένα είναι αξεπέραστη η πρόβα του νηφικού, μου αρέσει πάρα πολύ. Τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μέσον. Το αγαπάω. Την αγαπάω τηλεόραση, γι' αυτό και πολλές φορές είμαι αυστηρός μαζί της. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα η τηλεόραση. Γι' αυτό καμιά φορά εκνευρίζομαι και είμαι αυστηρός όταν αυτό το πράγμα δεν το εκμεταλλεύονται ή το εκμεταλλεύονται, αν θέλεις, μόνο για να πάει προς τα κάτω και όχι να πάει προς τα πάνω. Εγώ θα μείνω λίγο στην ανατομία. Ήτανε η παρουσία σου σε τόσο τρομακτικές ιστορίες, ήτανε λυτρωτική στο τέλος. Ναι. Ήταν το κόνσεπτ αυτό? Όχι. Ήτανε μία επιλογή του Πάνου και δική μου το πώς θα υποθούνε κάποια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Αν θέλεις, η κατεύθυνση, η συνεννόηση, ήταν να δίνεται μία επίοικια προς όλους τους ήρωες. Ήδη από την πορεία του επεισοδίου είχε βγει η ετοιμιγορία από την πλευρά του κοινού. Οπότε στο τέλος έπρεπε το πράγμα να κλείσει, να κυκλωθεί, αν θέλεις. Να γίνει έτσι ένα φινάλε το οποίο θα αφήσει και περιθώριο για σκέψη στο θεατή. Στο θεατή, το καλό θεατρικό, η καλή ταινία, είναι αυτή που μετά σου δίνει σκέψη, τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Η ωραιότερη ατάκα που έχω ακούσει μετά από παράσταση, που έχουμε πάει σε ένα κοντινό εστιατόριο να φάμε, είναι «Αχ, μπράβο, συγχαρητήρια, ελάτε, ελάτε, για σας τσακωνόμαστε». Για την παράσταση που είδαν. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό πράγμα και η μεγαλύτερη επιβράβευση που έχω ακούσει για θεατρική παράσταση. Να είναι στο τραπέζι, να συζητάνε, να διαφωνούνε, να τσακώνονται. Βέβαια, κάτι άφησε αυτή, είναι σαφές. Αυτό θέλω κάθε φορά. Ναι. Σήμερα ο κόσμος βέβαια πλακώνεται για τα reality. Στα κανάλια, από εδώ, από εκεί. Ναι, ναι. Είναι ένα εσύ είπες ότι είσαι αυστηρός, πράγμα για το οποίο έχω πει πάλι τη γνώμη μου. Δεν αντέχω όμως, ρε παιδιά. Μερικές φορές δηλαδή το επίπεδο κατεβαίνει πάρα πολύ. Πολλές φορές κάνουν και κακό στον κόσμο. Τον εθίζουν σε μία συμπεριφορά, σε ένα κουτσομπολιό, σε μία ίντριγκα. Πολλές φορές επιβραβεύονται κάτι νούμερα. Ως άτομα εννοώ. Ως αριθμοί, ναι, ναι, κατάλαβα. Ως άτομα, όχι ως αριθμοί.
Επιβραβεύονται λοιπόν κάποια άτομα τα οποία μπορεί να γίνουν και πρότυπα για τα παιδιά. Ο άνθρωπος είναι μιμητικό όν. Τι θα μπορούσε να γίνει όμως, γιατί τα reality έχουν μια θεαματικότητα, δηλαδή τα βλέπει κόσμος. Δεν υποχρεώνει ο άλλος να τα δει, τα βλέπει μόνο στον κόσμο τα reality. Ό,τι δώσει στον κόσμο θα το δει. Ναι. Εναπόκειται στο φιλότιμο των ανθρώπων που κάνουν το πρόγραμμα, των ανθρώπων που έχουν τα ιδιωτικά κανάλια, ό,τι και αν παίζανε, ακόμα και τον Αϊνστάιν να παίζανε και τον Κορνήλιο Καστοριάδη, ο κόσμος αυτό θα έβλεπε. Εναπόκειται λοιπόν στο φιλότιμο των ανθρώπων που κάνουν τα προγράμματα να αποφύγουν το τόσο χαμηλό επίπεδο μερικές φορές. Βλέπουμε ότι και από πλευρά σύριαλ, ακόμα και τώρα που υπάρχει μία έκπτωση, μία ανιδρία, βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα και ο κόσμος τα τιμάει, τα παρακολουθεί. Γιατί πρέπει δηλαδή, γιατί επικρατεί η άποψη ότι κάτι για να έχει ακροματικότητα πρέπει να είναι πολύ φτηνιάρικο? Όχι. Έχουμε τις μέλισσες όμως που έχουν 30 και 40% που είναι ο αντίποδος αυτού του πράγματος, έτσι δεν είναι? Τα βλέπεις λοιπόν. Ναι. Τα βλέπεις λοιπόν. Σε ένα σύριαλ σαν τις μέλισσες θα πηγαίνεις? Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος με αυτή την έννοια. Βεβαίως θα πηγαίνω. Εννοώ ότι η μέλισσα τι έχει το μείον, το μείον για σένα, για τα λεγόμενά σου, είναι ότι είναι καθημερινό. Και έχεις πει ότι η πολλή τηλεόραση μπορεί να σε βλάψει. Έχω κάνει κι εγώ καθημερινό, για λόγους βιοποριστικούς. Κοίταξε να δεις. Γενικά, δεν αντέχω. Ποτέ δεν το άντεχα, γιατί πάντα έδινα 100%. Mm. Όταν κάνω κάτι, πρέπει να το πιστέψω, να το αγαπήσω, να το ερωτευτώ. Κατά συνέπεια, θα δώσω όλο μου τον εαυτό. Κάτι λοιπόν που αγαπώ πάρα πολύ είναι το θέατρο. 100% εκεί. Κάτι που θα αγαπήσω πάρα πολύ είναι ένα σύριαλ. 100%. Είμαι 100% μέσα, παιδιά. Είμαι 200%. Πάρα πολύ. Ήδη. Είμαι ήδη. Ήδη. Λοιπόν, θα ήθελα να μην τα συνδυάζω. Όταν λοιπόν μου προτείνουν κάτι τώρα και μπορώ να το αποφύγω, το αποφεύγω. Καμιά φορά το μετανιώνω. Η τελευταία πρόταση που αρνήθηκες ποια ήταν? Δεν θέλω να λέω προτάσεις που αρνήθηκα στην τηλεόραση και ότι πήραν ένα άλλο συνάδελφο. Ναι. Είχα προτάσεις από διάφορα σύριαλ στα οποία δεν πήγα. Η τελευταία φορά που το μετάνιωσες? Γιατί είπες πριν ότι πολλές φορές έχω πει και όχι και το έχω μετανιώσει. Πέρυσι. Ναι, είναι επειδή επαφορά, έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν σου λέγανε να πας στις μέλισσες, θα πήγαινες? Τι τώρα, να πάω, να μπω τώρα. Στον επόμενο κύκλο. Μπορεί να πήγαινα, αν δεν είχα να κάνω θέατρο δύσκολο και σκληρό. Πρώτα θέατρο. Ναι. Πρώτα θέατρο. Τώρα είναι πιο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει θέατρο. Δηλαδή, πιο ελκυστικό. Κοίταξε να δεις τηλεόραση. Είμαστε στο 21. Πιπέρι στο στόμα, βάλ' το πιπέρι. Που δεν υπάρχει θέατρο. Ένα πιπέρι. Έχεις παίξει ρόλους κακού? Όχι τόσο πολύ. Γιατί? Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό το ρωτάω κι εγώ. Όχι, όχι, δεν έχω παίξει ρόλους κακού. Κακός ήταν, αν θέλεις, τα δίδυμα φεγγάρια που έκανα πριν από 3 χρόνια. Ήταν κακός αυτό στην αρχή. Αλλά επειδή τον έπαιζα εγώ, μετά τον καλυτερέψανε λίγο. Να το φέρουν λίγο στο φυζίκ. Ναι, να το φέρουν εκεί στο. Πάντως έχεις όλο το παρουσιαστικό σου. Είναι ένας πολύ όμορφο άντρα. Πολύ όμορφο άντρα. Αϊθαλή. Αϊθαλή. Ψηλού. Ναι. Νεότατος. Ταλαντούχος. Με γκρίζους κροτάφους. Ναι. Γιατί έχεις γκρίζους κροτάφους? Τα βάφω. Δεν λέμε για το υπόλοιπο. Τα βάφω. Ό,τι άσπρο βλέπετε είναι βαμμένο. Είναι με το ειδικό. Λοιπόν, η απορία είναι ότι είσαι έτσι ήρεμος όλη τη ζωή. Δηλαδή δεν έχεις εξάρσεις ενώ καθημερινότητας. Με στο αυτοκίνητο ή με στο σπίτι με τα παιδιά ή μέσα σε ένα πάνελ τηλεοπτικό. Ακούστε, συνήθως είμαι ήρεμος. Κάτι βράζει πάντα μέσα. Πολλές φορές κρατάω πολύ δυνατά το καπάκι, αλλά άμα ανοίξει το καπάκι, έχω τσαντιστεί σε πρόβα, έχω τσαντιστεί σε γύρισμα, έχω και βέβαια το μετανιώνω πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Και όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να είμαστε πιο επιεικείς, πιο ταπεινοί. Είναι το φυσικό άλλωστε. Νομίζω ότι είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου και της ψυχής να είναι έτσι. Έχεις διαδηλώσει ποτέ για κάτι, να πας σε μια διαδήλωση και να διαμαρτυρηθείς? Έχω διαδηλώσει, έχω κατέβει κάτω στα πολυτεχνία, τα γνωστά εκείνες τις εποχές. Έχω φάει. Το 73. Βεβαίως. Έχω φάει
πώς το λένε, καπνογόνο. Δακρυγόνα. Καπνογόνο, ναι. Δακρυγόνο απάνω μου. Τα έχω κάνει αυτά. Δεν θέλω περγαμηνές αγωνιστή. Όχι, και εμείς ρωτήσαμε, δεν το πει. Ναι, μάγες, δεν το έχεις πει κιόλας. Δεν το έχω πει κιόλας. Συνήθως, ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από την τέχνη μας, μέσα από μια συνέντευξη, να είμαστε πιο χρήσιμοι. Να απευθυνθούμε κατευθείαν σε περισσότερο κόσμο. Αλλά έχω κατέβει και στο Σύνταγμα, σαφώς. Και θα ξανακατέβω εάν πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι και να αλλάξουμε. Στους αγανακτισμένους ή αργότερα. Και στους αγανακτισμένους πήγα, χωρίς να είμαι ενταγμένος. Όχι, όχι, γιατί είχε πολλοί κόσμος δεν ήταν ενταγμένος. Πήγα, συζητάμε, ναι. Πήγα να δω έτσι λίγο το κλίμα, την ατμόσφαιρα. Έχεις διαδηλώσει, αλλά έχεις παίξει και το ρόλο του Θεού. Έχω παίξει το ρόλο του Θεού. Ναι. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε τώρα, μέσα στην εκπομπή, μπορώ να απαντήσω. Εγώ... Έτσι, για μεταφυσικά ηθικά πράγματα, ας πούμε, να σε ρωτήσουμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, και πρακτικά. Και οικονομικά. Ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος. Και οικονομικά. Αυτό είναι το μόνο που δεν ξέρω. Αυτό είναι το μόνο που δεν ξέρω. Ποιος είναι ποιος. Έχω που κόσμους κυβέρνω. Στη γη θα έρθω να σε δωρώ. Μαζί να πέσουμε βαθιά. Στις λύπεις τα άγρια νερά. Μαζί να πέσουμε βαθιά. Στις λύπεις τα άγρια νερά. Αγάπη στα άλασσα να πιω. Ξανά Θεός να γεννηθώ. Στο Θεό πιστεύεις? Α, τώρα αρχίσανε τα δύσκολα. Κοίτα, αυτή είναι μία ανάγκη του ανθρώπου. Ο Βολτέρος τι είχε πει, ναι. Και να μην υπήρχε Θεός, έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει. Νομίζω ότι ο άνθρωπος τον εφήβρε το Θεό. Πιθανότατα να υπάρχει μία ανώτερη δύναμη. Μέσα μου νιώθω ότι είμαι κοντά σε όλες τις απαιτήσεις, αν θέλεις, μιας θρησκείας. Το παλεύω καθημερινά. Νομίζω αυτό πρέπει να κάνει κάποιος. Δεν πρέπει να μείνουμε στη θρησκοληψία και στον τύπο, στην ειδωλολατρία, το ότι πάω στην εκκλησία. Στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Ναι. Στον τρόπο, στον δρόμο, στην τιμωρία, στο ότι εγώ κάνω όλα τα τυπικά, άρα και εσύ να είσαι καλός μαζί μου. Το λέω αυτό γιατί χρησιμοποιείς πολλές φορές το λόγο σου, έχω δει σε συνεντεύξεις σου, τη λέξη ευλογία. Ευλογία. Ευλογία από πού? Ευλογία από τη φύση, από τη φύση, από την τύχη, από, αν θέλεις, από ένα καλό συντονισμό και από μια καλή μεταχείριση του εαυτού σου, που ήρθε και η ανταμοιβή, ήρθε η ευλογία του να σου κάτσει. Αυτό. Βέβαια, δεν είμαι από τους ανθρώπους που ξυπνάει το πρωί και ρίχνει το φλιτζάνι. Έτσι, για να δει πώς θα πάει η μέρα. Ναι. Ξυπνάω το πρωί και αρχίζω και δουλεύω για να πάει καλά η μέρα. Και η χρονιά και η δεκαετία. Ίσως γι' αυτό έχεις πει ότι η πιο βασανιστική φράση, έκφραση, μάλλον που σου τη δίνει πιο πολύ, είναι το «θα δούμε». Ναι. Αυτό το λέω περισσότερο με τον κορονοϊό. Όπου ρωτάνε και ποια είναι τα σχέδιά σας και λέω δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πει κανείς. Το λες και δεν το πιστεύει και δεν το θες να το λες. Θέλω να βάζουμε στόχους. Ναι, να πω κάτι. Ναι, και ναι. Να δουλεύουμε για αυτούς. Έχει μεγάλη σημασία, το λέει και ο Τσέχοφ σε κάθε του έργο, πρέπει να δουλεύουμε. Και δεν είναι μόνο βιοποριστικοί οι λόγοι. Ναι, φυσικά. Είναι και λόγοι υπαρξιακοί. Πρέπει να δουλεύουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Να παράγουμε, να αφήνουμε κάτι πίσω μας. Αυτό είναι η αθανασία. Η αθανασία είναι τα παιδιά που θα αφήσουμε και θα συνεχίσουν τη ζωή. Είναι αυτό που θα αφήσουμε σαν γνώση, σαν εμπειρία, σαν αποτέλεσμα, σαν περιουσία για τους επόμενους. Και όταν λέω περιουσία δεν εννοώ λεφτά. Θοδωρή. Σε ποιο χέρι λες να κάνεις το εμβόλιο? Την πρώτη δόση στο δεξί και τη δεύτερη στο αριστερό. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω να πάρει πολιτικό χαρακτήρα.
πολλοί ηθοποιοί λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταπηδήσουν από πολύ δύσκολους ρόλους, επιδραστικούς, σε έναν επόμενο ρόλο. Γιατί σου παίρνει την ψυχή σου πολλές φορές ένας ρόλος που μπορεί να τον έχεις παίξει, να σου ερμηνεύσει και πολύ καιρό μάλιστα. Εσύ πώς το καταφέρνεις αυτό, επειδή έχεις κάνει πάρα πολλούς ρόλους στη ζωή σου, πώς καταφέρνεις να μεταπηδήσεις από έναν ρόλο σε έναν άλλο ρόλο? Είναι ειδονικό. Είναι ειδονικό. Έπειτα στο θέατρο έχεις όλο το περιθώριο και το χρόνο να το κάνεις. Και κακά τα ψέματα, καλλιτέχνη σημαίνει παρατηρητικότητα, σημαίνει φαντασία, σημαίνει διορατικότητα, ευαισθησία. Αν δεν τα έχεις αυτά τα στοιχεία, δεν υπάρχει λόγος να γίνεις καλλιτέχνης. Όταν τα έχεις λοιπόν, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Θα σας πω μια ιστορία με τον Πικάσο, η οποία με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Πήγε μια κυρία να της φτιάξει το πορτρέτο Πικάσο και της λέει δώστε μου ένα χαρτί, την κοιτάει έτσι, της φτιάχνει το πορτρέτο, της το δίνει, της λέει 60.000. Λέει τι 60.000. Λέει τόσο κοστίζει. Μα λέει κάνατε 6 λεπτά. Και της λέει δεν έκανα 6 λεπτά, έκανα 60 χρόνια. Ακριβώς. Όταν λοιπόν έχεις σπουδάσει αρκετά και μέσα σου και έξω σου, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο γρήγορα. Θα λέγαμε ότι είσαι ο παραδοσιακός πάτερ φαμίλιας ή όχι? Δεν ξέρω πώς είναι ο παραδοσιακός. Ξέρω ότι κάθε ελεύθερο χρόνο που είχα στη ζωή μου... Το μεσημέρι να φάμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Ναι, όλα αυτά ναι. Υπάρχουν. Θυσία σας πράγματα. Ναι. Της δουλειάς φυσικά για τα παιδιά, για την οικογένεια. Έμεινε κάτι πίσω ποτέ? Όχι, δεν θυσίαζα. Προσπαθούσα πάντα να τα συνδυάσω. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Βέβαια. Ναι. Κάποιες φορές, και μάλιστα το έχω τύψει, τύχαινε να αρρωστήσουν τα παιδιά όταν εγώ έλειπα περιοδεία. Και εκεί ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Όμως πήγαινες περιοδεία. Πήγαινα περιοδεία, έπρεπε να ζήσω, να μεγαλώσω, να σπουδάσω τα παιδιά μου, να βγάλω χρήματα. Αλλά βέβαια, εντάξει, είναι το... Δηλαδή, την ευλογία που λέμε να ζήσω από αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, έχεις δει ποιήματα, γιορτές των παιδιών στο σχολείο, εθνικές επέτειες και τα λοιπά. Τι λες τώρα, έχω βίντεο. Τα έπαιρνα βίντεο, σαν χαζοπατέρα. Είχα πάρει βίντεο, είχα πάρει βίντεο. Τον φωνάζα να κάνει σκηνοθεσία. Είμαι σίγουρο ότι θα έπαιρνα και θα έκανε παρατήρηση. Πώ παίζει έτσι, πώ έχει καταφέρει να διατηρήσει τη ζωή σου μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα? Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο στι μέρε μα. Τα λέγαμε και προηγουμένω. Δεν νομίζω να έχει ενδιαφέρον η ζωή μου. Απορώ γιατί με καλέσατε κιόλα. Έχει ενδιαφέρον. Απάντησα και. Μα οι ζωέ που είναι κρυμμένε είναι αυτέ που έχουν ενδιαφέρον. Κατά κάποιου. Κοίτα, πολύ νωρί παντρεύτηκα, πολύ νωρί έκανα οικογένεια. Δεν είναι να πεις ότι χωρίζω, είμαι με μια άλλη σχέση. Συνήθως αυτά είναι τα πιπέρα που προκαλούν. Με τη σύζυγό σου είστε πολλά χρόνια μαζί, ε? Πολλά, 32. Και γνωριστήκατε, είναι δημοσιογράφος και έχει και πολύ καλή γνώση του θεάτρου. Αυτό ναι. Αλλά η Εύα δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέατρο ποτέ. Ενώ είναι πάρα πολύ καλή στο κείμενο, στο γράψιμο, στα κείμενα που αφορούν στο θέατρο. Δεν ήταν ποτέ. Όμως ήταν εκπληκτική σύμβουλος. Δηλαδή πολλά πράγματα που επέλεξα ή πολλά πράγματα που γλίτωσα, τα χρωστάω στην Εύα. Είσαι ένας καταξιωμένος ηθοποιός, με ένα τεράστιο βιογραφικό και με πάρα πολλά πράγματα. Αισθάνεσαι πλήρης αυτή τη στιγμή, αν σου λέγαμε, ότι αύριο θα σταματήσεις? Ναι, αύριο... Όχι, δεν θα πάρει σύνταξη. Όχι, όχι. Σταματάς, κάνεις κάτι άλλο. Είμαστε στο lockdown ακόμα, είμαστε στο κορονοϊό. Κάνεις κάτι άλλο. Λες τώρα παίρνω την απόφαση να σταματήσω. Νιώθεις πλήρης? Νιώθω πλήρης. Νιώθω πλήρης, νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω ευλογημένος. Πάλι να η ευλογία η θεϊκή. Ναι. Αφού έχεις κάνει το Θεό τελείως. Αλλά ποτέ δεν θα είμαι χορτασμένος. Θα ήθελα, όχι αυτό το στερεότυπο, το τετριμένο που λένε να πεθάνω στο σανίδι. Θα ήθελα να είμαι ενεργός μέχρι το τέλος. Γιατί μου δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι, αργότερα καταλαβαίνεις ότι ένα από τα πράγματα που σε σπρώξανε μπορεί να ήταν βαθύτερα μέσα. Μπορεί τα πρώτα να ήταν λίγο πιο επιφανειακά, πιο ματαιόδοξα, που σε σπρώξανε σε μια τέχνη σαν αυτή. Πιο αυθόρμητο. Πιο αυθόρμητο. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο φιλοσοφικός ο λόγος για τον οποίο πήγες σε μια τόσο ανθρωποκεντρική τέχνη. Νομίζω ότι θέλεις να απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα
άλυτα, αναπάντητα, να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου. Ακόμα και ένα θεατή να προσιλητίζεις σε αυτό τον τρόπο της σκέψης ή αν θέλεις να σκύβει πάνω στα προβλήματα του, είναι νίκη. Εγώ το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να κερδίζω ένα θεατή από κάθε παράσταση. Από τα 500, από τα 1000 άτομα, από τα 12.000 της Επιδαύρου. Ένα μπορείς να κερδίζεις. Ένα σπόρος είναι αρκετός. Μπορεί να φυτέψεις όλη τη γη, όλο τον πλανήτη. Γρηγόρη, ευχόμαστε να πάει πάρα πολύ καλά το 21. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήθελα πάντα να έρθω. Σας βλέπω, σας θαυμάζω. Μπορεί να κάνει κανείς μαζί σας πολύ ωραία συζήτηση. Είναι τιμή χωρίς να λείπει το χιούμορ. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ. Το εκτιμώ αφάνταστα. Και εσείς το έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πάει το 21 και το 22 και όλα τα 20. Πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Ο αγαπημένος μου ήρωας καρτούν. Νομίζω δεν υπάρχει καρτούν σαν τον Αστερίξ. Αυτή την εποχή που είμαι μέσα αρκετούς μήνες, τον έχω ξαναδιαβάσει όλο. Ο πειρασμός στον οποίο δεν μπορώ να αντισταθώ, νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο πειρασμός. Γι' αυτό και είναι πειρασμός. Για να μην μπορείς να το αντισταθείς. Ένοχη απόλαυση. Έτσι. Οι μεζέδες του ούζου. Οι ψαρομεζέδες. Τα οστρακοειδή. Θα με φάνε καμιά ώρα. Το πιο αγαπημένο μου αντικείμενο μέσα στο σπίτι δεν είναι ακριβώς αντικείμενο, αν και θα μπορούσε να χρεωθεί ως αντικείμενο, είναι το γραφείο μου, στο οποίο υπάρχουν όλα, όλα μου τα βιβλία. Αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου αντικείμενο, τα βιβλία μου. Το ψέμα που συνήθως λέω είναι ότι είμαι μια χαρά, ειδικά αυτή την εποχή. Αλλά ένας φίλος μου λέει ότι αν ο γερός ξυπνήσει το πρωί και πει ότι δεν πονάει, μάλλον είναι πεθαμένος.